Πάμε λοιπόν στο τρίτο παιχνίδι της βραδιάς. και ετοιμαζόμαστε βεβαίως και για το τρίτο παιχνίδι. Θανάσης Κουκουβίκης απέναντι στον Wang Ziwei. Προπονητής του Θανάση Κουκουβίκη, ο εξαιρετικός δάσκαλος Χρήστος Ελατάς. Wang Jingwei, ο οποίος είναι ένας επικίνδυνος παίκτης με πολύ καλά στατιστικά, εντυπωσιακό βιογραφικό για την κατηγορία των 64 κιλών. Ένας αθλητής που έχει αγωνιστεί σε μεγάλα παγκόσμια προμόσιον με θρύλους του αθλήματος, όπως πρόσφατα αγωνίστηκε απέναντι στον Ταϊλανδό Πάκορν. Ο Θανάσης είναι ένας αθλητής, Κουκουφίκης, είναι ένας αθλητής με background Muay Thai, αλλά έχει αγωνιστεί και έχει και πολλές νίκες σε επίπεδο K1. Κυρίες και κύριοι, για την Ελλάδα είναι ο Captain Ku, Θανάσης Κουκουφίκη! Να δω λοιπόν και ο Θανάσης. Ελλάδα απέναντι στην Κίνα, God of War 8. Μέχρι στιγμής η Κίνα έχει το 2-0 με ήττα του Καγγελίδη και του Αλέξανδρου Βλάχου από Li Ning και Jin Ying αντίστοιχα στα 60 και 62. Ανεβαίνουμε 2 κιλά επάνω, πάμε στα 64. Εδώ συναντούμε Θανάση Κουκουβίκη απέναντι στο Wang Ziwei. Να σου πω την αλήθεια, εγώ περιμένω περισσότερο να δω Αλέξανδρο Χατζηχρόνοβλου. Εντάξει, είναι τόπο όνομα, αλλά όλοι οι αθλητές που έχουμε παρακολουθήσει μέχρι στιγμής και είναι φοβερή, είναι. Δεν ξέρω, είναι μια μικρή αδυναμία, μικρή αδυναμία μπορώ να πω, Χατζηχρόνοβλου. Εντάξει, αυτό είναι δεκτό, εννοείται. Όχι, πόσοι υπόλοιποι είναι για να τους υποτιμήσεις σε καμία περίπτωση. Έτσι. Κάθε αθλητής έχει το κοινό του. Εντάξει, η κάμερα η συγκεκριμένη πάνω στο διαιτητή είναι φοβερή, έτσι. Όλα τα λεφτά. Βλέπεις τι ακριβώς κοιτά ο διαιτητής ανά πάσα ώρα και στιγμή. Και ευχαριστούμε βεβαίως τον Παναγιώτη Αυτζόγλου για αυτό, γιατί είναι ο άνθρωπος που μας μεταφέρει μέσω των πολύχρωμων κουμπιών στην κονσόλα του όλα αυτά που βλέπουμε, έτσι. Μα, του λόγου τα λεφτές. Όλα έτοιμα λοιπόν. Θανάση Κουκουφίκης, Wang Ziwei. Τρεις γύρους των τριών λεπτών, όρους K1, όπως όλοι οι αγώνες. Κίνα εναντίον Ελλάδας ή Ελλάδα εναντίον Κίνας. Δεξί εξωτερικό low από τον Κουκουφίκη. Απάντηση κατευθείαν από τον Κινέζο και αντεπίθεση άμεσα από τον Κουκουφίκη. Εντάξει, τώρα ο Κινέζος του λέει, έλα βαρά. Οκ. Ξεκίνησε με αριστερό δεξί direct. Πολύ ωραίο side step από το Κουκουφίκη. Ξεκινούμε δυνατά, νομίζω, τη συγκεκριμένη μονομαχία. Πολύ ωραίο τζεπ. Πέρασε αριστερό. Που σταμάτησε τον Κινέζο πρωταθλητή. Τον Wang Ziwei. Ένα jump high round kick από τον Κουκουφίκη. Πολύ ωραίο esquive. Ο Jingwei έφυγε από το πρόβλημα. Δεξί high round kick από τον Κουκουφίκη που έχει εξαιρετικά πόδια. Και πολύ υπομονή για να διαβάσει τον αντίπαλό του τώρα. Αν και είναι από Muay Thai, βλέπουμε ότι παίζει καλύτερα άμυνες. Για να δούμε τι έχουμε εδώ. Και θέλουμε να δούμε πάνω σε ποιο χτύπημα είναι αυτό το knockdown. Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Τελειώνει ο αγώνας με knockout, αλλά θέλω να δω πάνω σε ποιο χτύπημα δημιουργήθηκε αυτό το knockout.
Σε ένα δεξί. Τέλος του αγώνα. Πρέπει να σε ένα δεξί direct αν ήταν σωστά. Για να δω. Αν είναι πάνω στο δεξί, πέρασε πάνω από, από την κάρτα του Κουκουφίκη και προσγειώθηκε στο αγώνι του, οπότε αν είναι αυτό το χτύπημα, θέλω να το ξαναδώ. Απονομή από τον Κωνσταντίν Κωνσταντίν, υπεύθυνος ασφαλείας εδώ στην Νόβα. Ο άνθρωπος με τεράστια εμπειρία, έτσι, και ο ίδιος είναι Σιφού, δάσκαλος Κουνφού. Πολύ ωραία. Έχει και αυτός κερδίσει αρκετά μετάλλια βεβαίως. Και έχουμε νικητή λοιπόν. Νικητής με νοκάουτ, Wang Ziwei! Ναι. Την απονομή θα κάνει ο κύριος Κωνσταντίν Κωνσταντίν από την Νόβα. Μπήκε πολύ αμυντικά, θα λέγαμε, ο Θανάσης. Έχουν εντύπωση. Το replay, όχι, δεν θα το έλεγα. Όχι, Άκη, δεν συμφωνώ. Απλά θέλω να δω ακριβώς το χτύπημα που τον έριξε κάτω. Ήταν σίγουρα ένα ισχυρό χτύπημα. Το replay θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ακριβώς έγινε. Το κοριτσάκι που είδες είναι η κόρη του Κωνσταντίν Κωνσταντίν. Πολύ ωραία. Το συγκεκριμένο. Κάνει κουνφού πάρα πολλά χρόνια. Μπράβο της. Και θα φτάσει ψηλά από ό,τι φαίνεται. Μπράβο, μπράβο. Συγχαρητήρια.